Τις τελευταίες ημέρες ακούγα για αυτή την προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την βοήθεια, την έκκληση βοήθειας στον καθένα από εμάς για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο γιατί θα το εξειδικεύσω με την βοήθεια του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του κυρίου Αντώνη Ευγερινού. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κύριε Αδουλγεράκη, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Πράγματι, όπως είπατε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της έναρξης αυτών των εκτροπραξιών έκανε άμεσα, ως οφείλει άλλωστε για το ανθρωπιστικό και αλτρουιστικό έργο που επιτελεί, άμεσα έκανε έκκληση στους συμπατριώτες μας, είτε για οικονομική βοήθεια, είτε για συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας. Και μπορώ να πω ότι είμαστε απόλυτα υπερήφανοι και για το προσωπικό μας και για τους εθελοντές μας, διότι εχθές ολοκληρώθηκε η δεύτερη πάρα πολύ μεγάλη αποστολή 40 τόνων ανθρωπιστικού υλικού. Μπήκαν οι δικοί μας άνθρωποι μέσα στο ουκρανικό έδαφος και παρέδωσαν αυτή τη βοήθεια με απόλυτη ασφάλεια, με απόλυτη, θα έλεγα, σωστή διαδικασία στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, και έτσι θα διατεθούν επίσης εκ του ασφαλού στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτής της βοήθειας. Ειλικρινά σας λέω, ήταν ένα οδηπορικό 2,5 και ημερών που μας κάνει υπερήφανους, γιατί τέτοια μεγάλη απόσταση κανένας εθνικός σύλλογος στην Ευρώπη δεν δίνησε για να παραδώσει υλικά. Και βεβαίως έχουμε και την κινητή μονάδα υγείας με τις θαυμάσιες νοσηλεύτριές μας, οι οποίες είναι στο σημείο Σιρέτ, είναι ακριβώς στα σύνορα Ουκρανίας και Ρουμανίας. Μέχρι στιγμής είναι ασφαλές εκεί το έδαφος, δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, όμως ο κόσμος εξακολουθεί, όπως είπατε και εσείς προλίγου, να εκτοπίζεται από την Ουκρανία και μέσω Ρουμανίας, Πολωνίας, Μολδαβίας να διαχέεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως βεβαίως και στην Ελλάδα, κυρίως μέσω της πύλης εισόδου που είναι ο Προμαχών. Άρα η βοήθεια και η έκκληση βοήθειας που απευθύνεται σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προς όλους εμάς, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει να κάνει μόνο για τη βοήθεια που χρειάζεται ο κόσμος, ο οποίος αυτή την ώρα υποφέρει, φοβάται, έχει τραυματιστεί, πεινάει εντός της Ουκρανίας, αλλά και για τους πρόσφυγες. Είναι διπλό το μέτωπο από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως, από αυτά που λέτε. Βεβαίως, διότι θέλω να εξηγήσω, κυρία Δολγεράκη μου, ότι ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία βεβαίως με τους εθνικούς συλλόγους όλης της Ευρώπης και όχι μόνο, έχει επεξεργαστεί ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο. Ήδη έχουν συλλεγεί άνω του 1 δισεκατομμυρίου ελβετικά φράγκα, τα οποία θα διατεθούν όλα μέσω του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού στους ανθρώπους εντός της Ουκρανίας, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί σε άλλες χώρες εκτός Ουκρανίας. Είναι ένα τεράστιο, επαναλαμβάνω, επιχειρησιακό σχέδιο. Ήδη έχουν σταλεί και έχουν διατεθεί μέσα στην Ουκρανία άνω των 600 τόνων ανθρωπιστικού υλικού. Είναι λοιπόν μια τεράστια ανθρωπιστική, θα έλεγα, δράση που θα συνεχιστεί βεβαίως και θα συνεχιστεί για πολύ, διότι ξέρετε ότι ακόμα και μετά τον τερματισμό του πολέμου, δυστυχώς τα τραύματα μέχρι να επουλωθούν θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η βοήθεια έχει να κάνει μόνο με τη συγκέντρωση τροφίμων ή είναι πολύπλευρη? Το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν και το κρύο, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα χιόνια, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα τραύματα, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν και την πανδημία, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ ωραία τα λέτε, κυρία Δουλγεράκη μου. Ειλικρινά, οι άνθρωποι υποφέρουν εκεί λόγω, δυστυχώς, των πολύ άσχημων καιρικών συνθήκων. Χειμερινοί μήνες διότι είναι αυτοί, και έχουμε ήδη φαινόμενα υποθερμίας, έχουμε φαινόμενα κρυοπαγημάτων, αναπνευστικές ασθένειες, βεβαίως τεράστια προβλήματα ψυχικής υγείας. Και η βοήθεια αυτή σαφέστατα εντοπίζεται μεν κυρίως στη συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας, αλλά με τα χρήματα τα οποία έχουν συλλεγεί και έχοντας εμείς καθημερινή επαφή με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, που γνωρίζει εκ του ασφαλούς
τι είναι αυτές οι άμεσες ανάγκες που χρειάζονται οι άνθρωποι, όπως είπατε, λόγω καταστροφής των βασικών ζωτικής σημασίας υποδομών, όπως είναι ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, παροχή φυσικού αερίου, αλλά και μεγάλη πίεση έχουν δεχθεί οι υπηρεσίες υγείας στα νοσοκομεία. Όσον αφορά λοιπόν το φάρμακο, επιδεσμικό, το υγειονομικό υλικό, έχουμε σαφέστατες καταγεγραμμένες ανάγκες στα είδη που απαιτούνται και αυτά εμείς αποστέλουμε. Να καταλάβατε ότι εμείς από Ελλάδα εχθές παραδώσαμε μέχρι και γεννήτριες, γιατί όπως σας είπα έχουν καταστραφεί σε πάρα πολλά σημεία οι υπηρεσίες ηλεκτροδότησης. Στέλνουμε λοιπόν χιλιάδες παραδείγματος χάρη εμφιαλωμένα νερά. Δεν έχουν δυστυχώς υπηρεσίες υδροδότησης, έχουν καταστραφεί και αυτές. Στείλαμε χιλιάδες μάλινες κουβέρτες, τις οποίες χρειάζονται, σκούφος, γάντια, όλα αυτά τα υλικά. Βεβαίως, όπως σας είπα, τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία μας έχουν καταγράψει, το ιατροφαρμακευτικό υλικό το οποίο χρειάζονται. Και γι' αυτό λέω και πάλι, είμαστε ακριβείς αυτό που στέλνουμε, ότι αφενός μεν θα παραδοθεί εκ του ασφαλούς, θα αποθηκευθεί με ασφάλεια όπως κάναμε χθες εμείς μέσα στην Ουκρανία και βεβαίως θα διοχετευτεί χωρίς να χαθεί ούτε ένα αντικείμενο. Μέχρι που μπορείτε να πάτε. Μέχρι σημασία σε αυτό που λέω. Κύριε Βγέλη, διότι μέχρι που μπορείτε να πάτε. Εμείς πήγαμε περίπου 200 χιλιόμετρα μέσα στην Ουκρανία, βεβαίως στη δυτική πλευρά της Ουκρανίας, σε σημείο τουλάχιστον απόλυτα ασφαλές. Δεν διακινδυνεύουμε περαιτέρω να πάμε πιο βαθιά, διότι υπάρχει, όπως σας είπα, ο Ουκρανικός Ερυθρός Σταυρός με πάνω από 5.000 εθελοντές, υπάρχει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού με 600 εργαζόμενους, οι οποίοι ενεργούν και δραστηριοποιούνται σε όλη την Ουκρανία. Ό,τι λοιπόν παραδίνουμε μέσω αυτών των δικό μας, ας το πω, συναδέλφων, φτάνουν μέχρι τα πρόθυρα της Μαριούπολης. Γιατί πρέπει να σας πω και τούτο. Έξω από τη Μαριούπολη, μέρες πολλές, βρίσκονται οι εθελοντές του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού και βεβαίως της Διεθνούς Επιτροπής, με τεράστια ποσότητα ανθρωπιστικού υλικού, και περιμένουν οι άνθρωποι μήπως μπορέσουν και υπάρξουν ασφαλείς λειτουργικές διαδικασίες συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα διάβασης και παράδοσης αυτής της βοήθειας εντός αυτών των χιλιάδων ταλέπορων ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι σε καταφύγια, σε ετοιμόρου πακτήρια, τέλος πάντων υποφέρουν από το κρύο, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν επικοινωνίες. Μέχρι στιγμής όμως δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να περάσει αυτή η βοήθεια. Μάλιστα. Είναι τραγικές όλες αυτές οι στιγμές και εμείς το λέμε από την ασφάλεια που έχουμε, έτσι. Φαντάζομαι για αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι... Ελφιαλτικό σενάριο, έτσι, κυρία Δολγεράκη μου, ελφιαλτικό. Δυστυχώς η ιστορία, όταν γυρίσει κάποτε να αντικρίσει αυτή την κατάσταση, θα την βλέπει με έναν φοβερό, θα έλεγα, πρωτοφανή τρόμο και απογοήτευση. Λοιπόν, λέτε υπάρχει μια συντονισμένη κίνηση από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό σε όλες τις πόλεις. Έχουν συγκεντρωθεί πολύ μεγάλα ποσά σε ό,τι έχει να κάνει με τη βοήθεια του Ουκρανικού λαού, όπως επίσης και πολύ μεγάλη βοήθεια σε υλικό, ιατροφαρμακευτικό, τρόφιμα κλπ. Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να φτάσετε η κάθε χώρα από τη δική της την πλευρά να παραδοθεί στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό με τους 5.000 εθελοντές, με το υπόλοιπο προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσει να φύγει, να διανυμηθεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αυτό κρατάω, ναι. Ακριβώς. Και εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε τις δικές μας εκκλήσεις εντός Ελλάδος. Έχουμε καταγράψει και τα τηλέφωνα επαφής. Επιτρέψτε μου να τα επαναλάβω. 210-36-09-825 ή 210-36-46-005.
Μάλιστα. Για όποιον μπορεί και θέλει να βοηθήσει, να ρωτήσει κυρίως ποια είναι η βοήθεια που χρειάζεται, έτσι ώστε να μην συγκεντρώνονται και λάθος πράγματα, ναι. Πολύ σωστά το είπατε, γιατί αυτόκλητες αποστολές ιουδήποτε υλικού δυστυχώς επιβαρύνει τεράστια τις ανεκοδιαστικές αλυσίδες και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος που θα φτάσει, που θα δοθεί και αν χρησιμοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια, για την κουβέντα, τις πληροφορίες. Θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε χρειαστεί. Πάντα στη διάθεσή σας, κυρία Δουλγαράκη, και εγώ ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.